Τι καλό σας έχω σήμερα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή. Όλοι ξέρετε τι αυτοκίνητο είναι αυτό. Αλλά σε περίπτωση που δεν ξέρετε, λέω εγώ τώρα. Αυτό εδώ είναι το 2022 Volkswagen GTI. Και πολύ σωστά ακούσατε, δεν είπα τη λέξη Golf. Γιατί πουθενά εδώ δεν γράφει Golf. Είναι μόνο Volkswagen GTI. Το Golf το φάγανε για πρωινό, ξέρω εγώ. Είναι λοιπόν το MiK8 στην έκδοση Performance, που είναι η κορυφαία έκδοση εδώ στον Καναδά. Στην Αμερική η αντίστοιχη έκδοση θα ήταν η Autobahn. Οι τιμές εδώ στον Καναδά για το βασικό μοντέλο ξεκινάνε από τα $31,500. Η μεσαία έκδοση η Autobahn είναι στα $35,000. Τούτο εδώ το Performance Edition, όπως το δοκιμάζουμε σήμερα, είναι στα $39,000. Στην Ελλάδα, την Ελλαδίτσα μας, οι τιμές ξεκινάνε από τα €40,900. Κάτω από το καπό φυσικά έχουμε τον εα888 κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 241 άλογα και 370 νιουτόμετρα ροπής, είναι τετρακύλινδρος, δίλητρος turbo και μπορεί να συνδυαστεί με εξάρι χειροκίνητο κυβότιο ή με τούτο εδώ το 7 DSG αυτόματο διπλού συμπλέκτη. Φυσικά η κίνηση πάει στους μπροστινούς τροχούς, αλλά η πρόσφυση είναι πάρα πολύ καλή διότι διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό. Με τη βοήθεια του συστήματος εκκίνησης, η Launch Control το 0% έρχεται σε 6,6 δευτερόλεπτα, η εταιρεία λέει 6,3, οπότε είμαστε αρκετά κοντά. Οι επιδόσεις γενικά είναι πάρα πολύ καλές. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ζυγίζει 1447 κιλά, οπότε δεν το λες και πάρα πολύ βαρύ, φυσικά δεν είναι και πολύ ελαφρύ. Τα 241 άλογα και η ροπή φτάνουν και παρκούν να του δώσουν ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό κίνησης. Δεν έχω ιδιαίτερα παράπονα, είναι και ελαστικό από χαμηλά μέχρι ψηλά, τραβάει μια χαρά. Το μοναδικό παράπονο έτσι κάπως θα έλεγα ότι αν δεν το έχουμε στο σπορ, με το που πατάς το γκάζι παίρνει λίγη ώρα μέχρι να ξυπνήσει το αγρίμι και να αρχίσει να τραβάει. Βέβαια όταν το έχουμε στη λειτουργία σπορ, τότε είναι πάντα έτοιμο να σου δώσει ό,τι μπορεί. Δεν είναι όσο γρήγορο ή άγριο όσο ένα Hyundai Veloster N για παράδειγμα, αλλά αυτό το κάνει πιο εύκολο δίγητο και εύχριστο σε καθημερινή βάση. Η εξάτμιση μάλιστα κάνει και παπ-παπ-παγκ-παγκ πριτς-πριτς, οπότε έχει αρκετή πλάκα. Και επίσης δεν είναι καθόλου ιδιότροπο όσον αφορά τη βενζίνη του και η απλή αμόλυβδη, και μάλιστα μόλις 8,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα. Οπότε τώρα που οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί, το GTI παραμένει ένα αρκετά οικονομικό αυτοκίνητο στην οδήγηση. Η οδική του συμπεριφορά είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ καλωστημένο, έχει μπροστά γόνατα McPherson, πίσω multi-link ανάρτηση, αλλά μαζί με το torque vectoring και αυτό το έξυπνο διαφορικό, βλέπεις ότι στις στροφές τα περιθώρια πρόσφυσης είναι εξαιρετικά, το σασί είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ κοντρολαρισμένο, υπακούει άμεσα στις εντολές του οδηγού, δεν παίρνει ιδιαίτερες κλίσεις. Είναι εντυπωσιακό. Παραμένει όσο το δυνατό πιο ουδέτερο μέχρι το όριο και για να είμαι ειλικρινής και στο όριο παραμένει πάρα πολύ ουδέτερο. Η συνολική αίσθηση που δίνει στον οδηγό είναι ότι είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά με πάρα πολύ λίγο κόπο. Τώρα αν επενεργοποιήσεις εντελώς το stability control, τότε αμέσως συνειδητοποιείς ότι το αυτοκίνητο και μηχανικά είναι πάρα πολύ καλωστημένο, δηλαδή τα ηλεκτρονικά είναι το κερασάκι στην τούρτα, δεν κάνουν και τόσα πολλά από μόνα τους, αλλά η απουσία τους αφήνει αυτό το κενό, το χώρο του να παίξει λίγο ο οδηγός, ο οποίος τώρα στο όριο μπορεί να μετατρέψει την υποστροφή σε υπερστροφή αφήνοντας τον γκάζι και μετά πατώντας ξανά τον γκάζι μαζεύεις το κολλίδι και συνεχίζεις την πορεία που ήθελες να διαγράψεις. Αυτό εδώ το GTI είναι ένα πραγματικά διασκεδαστικό αυτοκίνητο. Τα φρένα επίσης, παρότι δεν είναι τίποτα τετραπίστωνα Brembo ή τίποτα super wow φρένα, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Το πεντάλ των φρένων έχει πολύ καλή αίσθηση, είναι πολύ γραμμικό και πιάνουν απευθείας και δεν είναι σπογκώδες καθόλου, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Από το 100 στο 0 σταμάτησε σε μόλις 40 μέτρα, που είναι αρκετά καλή επίδοση. Γενικά δεν έχω παράπονο. Επίσης δεν έχω παράπονο και από το τιμόνι, που εμφανισιακά το τιμόνι είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή και με το δέρμα εδώ, με τις τρύπες στο πλάι, το αριζόμενο, όπως διάλογο λέγεται, το perforated leather στα ελληνικά, δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια, μου αρέσει να κάνουμε αυτή την επικοινωνία. Ωραίο τιμόνι και σε αίσθηση μάλιστα, ειδικά στο σπορ βαραίνει λίγο, δεν έχει καμία ασάφεια στο κέντρο και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ στρίβεις, τόσο βελτιώνεται σε αίσθηση, οπότε γενικά και ειδικά για Volkswagen είναι αρκετά καλό το τιμόνι. Και αυτό που πάντα ολοκληρώνει την αίσθηση οδήγησης ενός αυτοκίνητου είναι η θέση οδήγησης. Και έχω να πω ότι η θέση οδήγησης σε αυτό το GTI είναι ακριβώς αυτή που θα έπρεπε να είναι σε ένα hot hatch. Μπορώ και κάθομαι χαμηλά, η ορατότητα είναι εκπληκτική. Μπορώ να βάλω το τιμόνι ακριβώς εκεί που το θέλω και
το πόδι μου είναι στην σωστή απόσταση από το πεντάλ των φρένων, οπότε είμαι στην τέλεια θέση. Και τα καθίσματα μάλιστα έχουν αυτό το την τριχρωμία, δεν είναι όσο ωραία όσο τα κλασικά GTI με το trademark ύφασμα. Και τα καθίσματα έχουν αυτή την τριχρωμία, είναι ωραία στο μάτι αλλά και πολύ ωραία στην πλάτη. Υποστηρίζουν το σώμα πάρα πολύ ωραία και μάλιστα σε μακρινά ταξίδια είναι πάρα πολύ αναπαυτικά. Το εσωτερικό δεν είναι τίποτα τρελό, είναι αρκετά όμορφο χωρίς να έχει τίποτα το εξεζητημένο. Τουλάχιστον είναι καλοδεμένο, πάνω από ανομαλίες και αυτά δεν ακούγονται τριγμοί κτλ. Οι πόρτες επίσης έχουν τεράστιες θήκες, χωρά και ολόκληρο μπουκάλι νερού και μάλιστα έχουν και επένδυση με ένα υφασματάκι. Το πάνω μέρος του ταμπλό έχει ωραία μαλακά πλαστικά, όπως και το πάνω μέρος από τις μπροστινές πόρτες. Οι πίσω πόρτες είναι όλο σκληρά πλαστικά, είναι λίγο πιο φθηνιάρικες. Παρ' όλα αυτά όμως οι πίσω επιβάτες έχουν θερμαινόμενα καθίσματα και θύρες USB, οπότε ελπίζω να μην παραπονεθούν. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει και την έξτρα οροφή, την οποία τη λένε πανοραμική, αλλά από μέσα σαν μια απλή ηλιοροφή μοιάζει. Τα μπροστινά καθίσματα είναι θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα. Διαθέτει επίσης και θερμαινόμενο τιμόνι και για πρώτη φορά ever νομίζω έχει και heads-up display. Το Harman Kardon ηχοσύστημα είναι καλό, έχω ακούσει και καλύτερα τις ίδιες εταιρείες σε άλλα αυτοκίνητα. Αυτό όμως που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ο πίνακας οργάνων. Η οθόνη είναι μια από τις πιο όμορφες οθόνες που έχω δει. Έχει πολλές διαφορετικές όψεις, μπορείς να τροποποιήσεις το τι πληροφορίες βλέπεις, διαθέτει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι και το design με τα κόκκινα χρώματα ταιριάζει γάντι στο GTI. Επίσης πάρα πολύ καλό είναι το infotainment, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και να το μάθεις, ανταποκρίνεται σχετικά γρήγορα, υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, από κάτω μάλιστα υπάρχει και ασύρματος φορτιστής, υπάρχουν και δύο θύρες USB, η κάμερα οπισθοπορίας έχει αρκετά καλή ανάλυση και μάλιστα η κάμερα είναι κρυμμένη κάτω από το έμβλημα της Volkswagen στο πίσω μέρος και φυσικά το αυτοκίνητο διαθέτει τα βασικά συστήματα υποστήριξης οδηγού, όπως επίβλεψη τύφλου σημείου, διατήρηση λωρίδας και adaptive cruise control. Το αγαπημένο μου φυσικά είναι το σύστημα το οποίο αφαιρεί πορδές από την καμπίνα, ειδικά αν έχετε φίλους σαν εμένα, όπως ο Στάθης που δεν είναι τώρα εδώ. Τέλος πάντων, ο Στάθης τσαμολάει πάρα πολύ συχνά, αλλά το αυτοκίνητο αυτό έχει αυτό το κουμπί που λέει Air Care και μόλις το πατάς αυτό, παπ, τι γίνεται, χλαπ, η πορδούλα αφαιρείται από την καμπίνα και επιτέλους αναπνέουμε ελεύθερα. Ο ambient φωτισμός το βράδυ φυσικά πρέπει να είναι στο κόκκινο γιατί GTI. Και από χώρους, το πίσω κάθισμα είναι αρκετά καλό. Έχει αποδεκτό χώρο για τα πόδια χαμηλά, αποδεκτό χώρο για τα γόνατα, ο χώρος για τα κεφάλια είναι ακόμα καλύτερος. Γενικά, τρεις επιβάτες θα στριμωχτούν να μπουν μέσα, αλλά δύο ενήλικες χωράνε μια χαρά. Το πορπαγκάζ επίσης έχει καλό μέγεθος, έχει εύκολο και μεγάλο άνοιγμα. Η χωρητικότητα είναι στα 374 λίτρα κάτω από την ετάζιέρα ή 564 λίτρα μέχρι το ταβάνι. Η GTI Performance έκδοση έχει και αυτές τις πολύ ωραίες 19 ρεζάντες. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι διαθέτει το DDC, το Dynamic Damper Control ή αλλιώς τα προσαρμοζόμενα amortisseur. Και μάλιστα στο πρόγραμμα οδήγησης Custom μπορούμε να τα ρυθμίσουμε τα amortisseur να είναι πιο μαλακά από τη θέση Comfort ή πιο σκληρά από τη θέση Sport. Αυτό που πραγματικά έχω αγαπήσει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι το ότι ό,τι πρόγραμμα οδήγησης επιλέξει σήμερα θα είναι εκεί και αύριο και μεθαύριο και τον άλλο μήνα και τον άλλο χρόνο. Θυμάται τι έχεις επιλέξει. Και κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και ξεκινάς, έχεις αυτό το πρόγραμμα οδήγησης. Όχι σαν άλλα αυτοκίνητα που σου δίνουν custom να το φτιάξεις όπως θέλεις, αλλά κάθε φορά με το που μπαίνεις στο αυτοκίνητο μπαίνεις στη λειτουργία comfort. Δηλαδή, εγώ σου λέω custom και εσύ μου το βάζεις comfort όλη την ώρα! Αυτό όμως ακούει. Το κάνει σωστά. Του λες custom, γιατί έτσι το θέλω, και έτσι το κρατάει. Για πάντα. Τα άλλα προγράμματα οδήγησης είναι το Eco, το Comfort και το Sport, αλλά στο Custom μπορείς να τροποποιήσεις, όπως είπαμε, τα amortisseur, το τιμόνι, εγώ το έχω βάλει στο Sport, την απόκριση του κινητήρα, το έχω στο Comfort, τον ήχο του κινητήρα, γιατί είναι, στέλνει και λίγο ήχο από τα μεγάφωνα, στο Sport, το Adaptive Cruise Control στο Sport, τα φώτα και ο κλιματισμός στο Comfort. Και έτσι λοιπόν, με αυτές τις ρυθμίσεις, στο δρόμο το GTI είναι πάρα πολύ άνετο, πάνω πολλά κούβες, απορροφά όλους τους κραδασμούς χωρίς κανένα πρόβλημα. Το κάνει πολύ άνετο και αρκετά οικογενειακό. Επίσης αυτό το King's Red χρώμα, το κόκκινο, που είναι πάρα πολύ GTI χρώμα, μου αρέσει που υπάρχουν και αρκετές μεταλλικές επιφάνειες μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπεις το χρώμα. Ακόμα και πίσω, δηλαδή στις γωνίες, άμα κοιτάξεις, βλέπεις το κοκκινάκι, το οποίο είναι πολύ GTI. Αν ήταν τώρα μαύρο ή κάτι άλλο, μάλλον θα χανόταν, αλλά με αυτό το κόκκινο το γουστάρω πολύ. Και τώρα είναι η ώρα να πούμε ορισμένα παράπονα που έχουμε το αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα το launch control. Δεν με πείθει ότι το αυτοκίνητο, η εκκίνηση είναι όσο δυνατή και γρήγορη όσο θα μπορούσε.
Βέβαια, δεν κατάφερα να κάνω και καλύτερο χρόνο από το 6,6 που έκανα με το Launch Control. Οπότε, εντάξει, πάντως δεν πείθει στο πώς φεύγει το αυτοκίνητο. Επίσης, οι πίσω πόρτες από την εσωτερική μεριά φαίνονται πάρα πολύ τσίπικες. Τα χειριστήρια αφή στο τιμόνι είναι απλά ok. Εγώ γενικά δεν πολύ κουνάω τα χέρια μου στο τιμόνι, οπότε δεν πατάω τίποτα κατά λάθος, αλλά ξέρω άλλους που τα χέρια δεν κάθονται σε μια γωνία, οπότε εκεί μπορεί κατά λάθος να πατάτε ορισμένα πράγματα, όπως επίσης το βράδυ μπορεί κατά λάθος να πατήσετε αυτή εδώ την μπάρα που είναι για τον κλιματισμό και για τον ήχο, διότι δεν φωτίζεται από πίσω και ουσιαστικά το βράδυ εξαφανίζεται, δεν τη βλέπεις. Αλλά παρόλα αυτά, όλα αυτά μαζί δεν μπορούν να μαυρώσουν την εικόνα του GTI στο μυαλό μου. Εγώ εξακολουθώ και το αγαπάω, γιατί νομίζω ότι ειδικά value for money και όχι μόνο στην αρχική αγορά του GTI, αλλά και στη συντήρηση και στα καύσιμα και στη μεταπόληση, μη σου πω, είναι ένα αυτοκίνητο που οικονομικά έχει λογική. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχει 4 πόρτες ή 5 πόρτες και είναι πάρα πολύ πρακτικό. Δηλαδή μια οικογένεια μπορεί πολύ εύκολα να έχει ένα GTI για οικογενειακό αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν με το GTI, που νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και παραμένει μια από τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας. Τώρα εδώ στη Βόρεια Αμερική από άψη ανταγωνισμού δεν έχουν μείνει πολλά έτσι μικρά hot hatch. Υπάρχει φυσικά το Mercedes το Alpha Class, που νομίζω ότι εντάξει, βασικά ξεφεύγει και τρελά σε τιμή. Οπότε στα λεφτά του, εντάξει, το Veloster N επίσης είναι ένα, αλλά του λείπει μια πόρτα. Δεν ξέρω, υπάρχει και το Elantra N εδώ, στην Ελλάδα υπάρχει και το i30 N. Δεν ξέρω. Είναι νομίζω το πιο ισορροπημένο από όλες τις απόψεις το Volkswagen GTI. Είδες, προσπαθώ να μην πω Golf, γιατί δεν λέει Golf πουθενά. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει και νομίζω ότι αν ήθελα ένα hot hatch και δεν ήθελα τετρακίνηση, γιατί εδώ στο Καναδά θα ήθελα την τετρακίνηση και μάλλον θα πήγαινα προς το Golf R. Μπορείτε να δείτε τη δοκιμή μας του Golf R πατώντας εκεί πάνω, έτσι σαν τον Car Wow και εγώ σας λέω που να πατήσετε. Αυτά λοιπόν και για το Golf. Α! Πού! Είπα Golf! Γάμο το! Έχασα το στοίχημα. GTI. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Τώρα έχω αποδιοργανωθεί πλήρως. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Κάντε subscribe. Χρειαζόμαστε τα subscribe. Λοιπόν, θα κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα μόλις έχουμε παραπάνω εγγραφές. Αυτά, να είστε καλά. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Τα λέμε, γεια σας, έχω χάσει το στοίχημα τώρα και έχω νεύρα. Πού! Perfect.